Τέλος, έχουμε την ερώτηση για το μαγικό ραβδί. Αν το είχατε, τι θα αλλάζατε στην Ελλάδα που δεν αλλάζει εύκολα και που θα ήταν πολύ χρήσιμο για τη χώρα? Ωραία ερώτηση. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε φιλοσοφία λειτουργίας του κράτους. Και τι εννοώ? Στο δικό μου μυαλό θα έπρεπε το κράτος να βάζει τους κανόνες, οι οποίοι θα είχαν διάρκεια κάποιες δεκαετίες, άρα σταθεροί κανόνες, και τον έλεγχο αν αυτοί οι κανόνες λειτουργούν. Δεύτερο πολύ μεγάλο κομμάτι είναι η αποκέντρωση των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων. Θα έπρεπε οι περιφέρειες και οι Δήμοι να έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες και τους πόρους όμως από το κεντρικό κράτος, προκειμένου να υλοποιούν τις δράσεις, οι οποίες πολύ καλύτερα από τον καθένα γνωρίζουν ότι πρέπει να γίνουν στον τόπο τους. Παράδειγμα, πολύ απλό. Σήμερα το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, όπως και η Έγνατη Οδός, έχουν παραχωρηθεί. Δηλαδή, όλοι εμείς που κυκλοφορούμε πληρώνουμε διόδια για τη συντήρηση αυτών των οδών. Ταυτόχρονα όμως πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορίας, τα οποία είναι κάθε χρόνο περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια τον χρόνο. Αν αυτά τα 2 δισεκατομμύρια πήγαιναν κάθε χρόνο σε περιφέρειες και δήμους για συντήρηση οδοποιίας, οι δρόμοι μας θα ήταν καλύτεροι από την Ελβετία. Αυτοί λοιπόν οι πόροι δεν πηγαίνουν. Άρα, φιλοσοφία βασική. Ο κράτος βάζει κανόνες και ελέγχει αν τηρούνται κανόνες. Τα υπόλοιπα έργα καθημερινότητας και συντήρηση θα κάνουν οι περιφέρειες και οι δήμοι με τους αντίστοιχους πόρους. Και αυτό θα ήταν καλό και για ένα ακόμη λόγο. Γιατί οι πολίτες θα μπορούσαν να κρίνουν πραγματικά έναν δήμαρχο και έναν περιφερειάρχη. Γιατί όταν έχεις και αρμοδιότητες αποφασιστικές και τα χρήματα, θα μπορούσε να έχει κριθεί σωστότερα. Ενώ τώρα κρύβονται διάφοροι πίσω από την ανεύθυνη επιθυμητότητά τους.